Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με μια εξαιρετική πρωτοβουλία εκπαιδευτικών του Ηρακλείου που παίρνουν το ρόλο και των ηθοποιών καθώς ανεβάζουν μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Επιθεωρητής». Και θα μας τα πει καλύτερα η κυρία Ελένη Μπενέκου, εκπαιδευτικός και σκηνοθέτης της θεατρικής ομάδας της ΕΛΜΕ στο Ηράκλειο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Φαντάζομαι οι πρόβες κορυφώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, σωστά? Κορυφώθηκαν οι πρόβες. Χτες είχαμε την τελευταία μας πρόβα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για τις παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην Πύλη Βιθλέμ στις 9.30. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το έργο που ανεβάζετε. Καταρχάς να σας πω ότι εμείς δραστηριοποιούμαστε μετά από 3,5 χρόνια λόγω της καραντίνας. Με πάρα πολύ χαρά οι συνάδελφοι επανήλθαν στην ομάδα, παλιά και νέα μέλη. Και το γενικό αίτημα ήταν κωμωδία αυτή τη φορά. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε τον επιθεωρητή του Γκόγκολ. Αναφέρεται στην προεπαναστατική Ρωσία, όπου σε μια επαρχία ξεχασμένη οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο σημείο της κατάχρησης της εξουσίας και της αλαζονίας. Τα ήθη έχουν διαφθαρεί. Και κάποια στιγμή ανακοινώνεται ότι θα φτάσει στην πόλη ένας επιθεωρητής. Οπότε προσπαθούν σε αυτή την περίπτωση να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα στην πόλη τους και γίνονται έτσι πολλές κωμικοτραγικές καταστάσεις. Είναι μια παράσταση νομίζω που αναμένουμε όλοι με αγωνία να την παρακολουθήσουμε, δωρεάν είσοδο για όποιον ενδιαφέρεται. Απλά θα μείνω στο στοιχείο του εκπαιδευτικού, ο οποίος μέσα στο σχολείο επιτελεί πολλούς διαφορετικούς ρόλους, καλείται όμως αυτή τη φορά να επιτελέσει έναν ρόλο που επιλέγει ο ίδιος, δίνοντας έτσι και διαφορετικές διεξόδους σε όλο αυτό που δίνει και μέσα στην τάξη αλλά και εκτός. Κάποιος δηλαδή ο οποίος ασχολείται και με την τέχνη, για παράδειγμα, με το θέατρο, σε αυτή τη φορά, σίγουρα μπορεί να προσφέρει και στα παιδιά ακόμα περισσότερα. Και το θέμα είναι, πολύ καλά πιάνει αυτή την παράμετρο και κάνει, πολύ καλά κάνει η Εύη και πιάνει αυτή την παράμετρο, να βρουν αυτή τη διέξοδο και οι μαθητές μας. Και να βοηθήσει και το κράτος και να βοηθήσει και η πολιτεία. Ναι, πολλά τα ζητήματα που μου θέτετε. Ασφαλώς και είναι πολύπλευρος ο ρόλος μας. Να πω όμως ότι από τη στιγμή που ανεβαίνεις στην έδρα και από κάτω έχεις τους μαθητές και τις μαθήτριές σου, εκ των πραγμάτων όλοι μας αναλαμβάνουμε έναν ρόλο εν μέρη ηθοποιού. Πάρα πολλοί συνάδελφοι που είναι και στην ομάδα αλλά και που δεν είναι, έχουν θεατρικές ομάδες στα σχολεία τους. Παρότι δεν υπάρχει πια το μάθημα της θεατρολογίας στα σχολεία, εμείς συνεχίζουμε και προσπαθούμε να τους δίνουμε αυτήν την πτυχή, γιατί θεωρώ ότι και σημαντικός σκοπός που επιλέξαμε και αυτήν την παράσταση είναι να δείξουμε το ρόλο μας ως παιδαγωγή, ότι έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι την ανθρωπιστική σκοπιά στα πράγματα. Την αγάπη, την αλληλεγγύη, για να μπορέσουμε να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι και αυτό να το δείχνουμε καθημερινά και στους μαθητές μας, όπως το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ΕΛΜΕ, 23 χρόνια τώρα στηρίζει το έργο μας, και την Περιφέρεια Κρήτης που οικονομικά συμπαρίσταται σε αυτή μας την προσπάθεια. Κυρία Μπενέκο, επίσης, από πόσα άτομα αποτελεί το Θίασος? Ο Θίασος έχει απαριθμεί 19 ηθοποιούς και γύρω στους 10 συνεργάτες συντελεστές. Ωραία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας περιμένουμε, ελάτε να γελάσουμε. Το μόνο σίγουρο, ότι θα έρθουμε και θα γελάσουμε. Να είστε καλά.